Αυτή τη φορά, ωστόσο, θα σας μιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση, το έργο Τίταλου, το οποίο ανεβαίνει εδώ στο Ηρακλείο 10 με 13 Φεβρουαρίου. Πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου. Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τόσο τον σκηνοθέτη, τον κύριο Μάνο Βαβαδάκη, όπως επίσης και την ηθοποιό, την κυρία Ιωάννα Σταμούλη. Καλημέρα και στους δύο από τον 984. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Πώς είστε, τι κάνετε, κρυώνετε? Κρυώνουμε λίγο, είμαστε στη φάση που στείλουμε το σκηνικό μας στο Πολιτιστικό, αλλά θα τα καταφέρουμε, θα τα απεξέλθουμε. Μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Κύριε Βαβαδάκη, τι θέλετε να μας περάσετε μέσα από την σκηνή με αυτό το έργο Τίταλου? Είναι δύο αδελφές, η Τίτα και η Λου. Ναι, είναι δύο αδελφές, η Τίτα και η Λου, που είναι τυφλή, που μόλις πεθαίνει ο πατέρας τους, τους αφήνει ένα γράμμα και τους προτρέπει να πάνε ένα ταξίδι στη Σικελία προκειμένου να ζητήσουν θεραπεία για τις πληγές τους, έτσι αναφέρει το γράμμα. Οι δύο αδερφές ξεκινάνε προκειμένου να πιστεύουν ότι θα θεραπεύσουν την τυφλότητα της Λου, αλλά τελικά στο ταξίδι αναδεικνύονται διάφορες συγκρούσεις και μνήμες που έχουν την παιδική τους ηλικία, και στο τέλος καταλήγουν να θεραπεύσουν όχι την τυφλότητα της Λου, η οποία τελικά δεν αποτελεί πρόβλημα για τις σχέσεις τους, αλλά να αφομοιώσουν, να αφουγκραστούν τα τραύματά τους στην παιδική τους ηλικία και να χαράξουν ένα δρόμο προς την ενήλικη ζωή. Είναι ένα έργο που μιλάει βαθιά για τη γυναική αλληλεγγύη, για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία σήμερα και για το πώς οι γυναίκες μπορούν να πατήσουν γερά στα πόδια τους και να κερδίσουν μια θέση στις κοινωνικές δομές. Να επουλώσουν τα τραύματά τους από την παιδική τους ηλικία. Περνάει αυτό το μήνυμα όντως τόσο καθαρά και τόσο καλά μέσα από αυτή την θεατρική παράσταση? Δεν την έχω δει, γι' αυτό και σας ρωτάω, και δεν είναι ερώτηση αμφισβήτησης, αλλά είναι μια πραγματική ερώτηση. Το παιδικό το τραύμα και πώς μπορεί αυτή η αλληλεγγύη ανάμεσα στις δύο γυναίκες, στις δύο αδελφές, να προχωρήσει, κύριε Βαβαδάκη? Ναι, αυτό είναι και το σημαντικό στο έργο, ότι δείχνει ένα δρόμο που σπάνια το κάνουν τα θεατρικά έργα, πέρα από το να δείξουν μια ιστορία και κάποιους χαρακτήρες, δείχνει ένα δρόμο και στους θεατές και σε εμάς που δουλεύουμε για το πώς μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα τη ζωή μας. Και ο δρόμος είναι φυσικά ο δρόμος της αγάπης. Αγαπάς τον εαυτό σου, αγαπάς τον άλλον και έτσι προχωράς με σύνεση και ειρήνη. Είναι εύκολο να περάσει, κυρία Σταμούλη, αυτό το μήνυμα στον καθένα από εμάς που θα δούμε αυτή την παράσταση? Δηλαδή ότι ναι, αν θέλουμε μπορούμε, ότι με την αγάπη, με τη δύναμη, με τη θέληση μπορούμε να περάσουμε όλα αυτά τα τραύματα που μπορεί να έχουμε από την παιδική μας ηλικία ή οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας, για να μπορέσουμε στα πόδια μας να σταθούμε και να προχωρήσουμε? Σίγουρα, κυρία Δουλγεράκη, η σχέση αυτών των δύο κοριτσιών, εκτός από μια σχέση αδελφική, είναι και μια σχέση γυναικείας αλληλεγγύης. Μαζί έχουν βιώσει όλη τους τη ζωή, περπατούν σε ένα κοινό δρόμο που αυτός μετά το θάνατο και του μπαμπά επαναπροσδιορίζεται, αλλάζει τα δεδομένα του. Οπότε και εκείνες προχωρούν βιώνοντας εντάσεις, βιώνοντας θυμό, βιώνοντας απαξίωση και στην σχέση μεταξύ τους, αλλά καταλήγει όλες αυτές οι αποχρώσεις της σχέσεώς τους να έχουν βάση την αγάπη, που είναι η βασική η συνιστόσα που επιλύει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Είναι η βάση, είναι η ισορροπία τους, είναι η δύναμή τους. Κυρία Δελγεράκη, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προσθέσω ότι η συγκεκριμένη παράσταση είναι μια παράσταση με πολύ μεγάλη σημασία, μια παράσταση αισθήσεων, και η σημασία της είναι ότι θα μπορούσε άνετα, και είναι κάτι που το κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση, δηλαδή, και σε μη βλέποντα άτομα να έρθουν να δουν την παράσταση. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με το σύνδεσμο, το περιφερειακό σύνδεσμο τυφλών Κρήτης. Είναι μια παράσταση αισθήσεων, την οποία μπορούν άνετα να παρακολουθήσουν και εκείνοι. Και είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή και μεγάλο μάθημα και για μας που την έχουμε δουλέψει.
Παράσταση αισθήσεων, ένα μεγάλο μάθημα. Ούτως ή άλλως όλα αυτά τα οποία λέτε είναι μαθήματα ζωής για το πώς μπορείς να ανταποκριθείς στις δυσκολίες που βρίσκεις μπροστά σου, για τις οποίες ενδεχόμενα δεν ευθύνεσαι, αλλά πρέπει να τις αντιμετωπίσεις, έτσι δεν είναι? Και όπως είπε και ο κύριος Βαβαδάκης, και θα τον ρωτήσω στη συνέχεια αφού μου δώσετε εσείς την απάντησή σας, κυρία Σταμούλη, αυτό που είπε ότι είμαστε σε ένα και πάλι μετέχμιο ή σε ένα κρίσιμο σημείο, εκεί που πας να επαναπροσδιορίσεις, εκεί που ξανασυζητάς για τη θέση της γυναίκας, που δεν έπρεπε καν να το συζητάμε στις μέρες μας, και να όμως που το συζητάμε για το ρόλο της γυναίκας, θα έλεγα εγώ διαφορετικά, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, μέσα στη φιλία, μέσα στη σχέση. Παρακαλώ, κυρία Σταμούλη. Όπως ακριβώς το είπατε, κυρία Δουλγεράκη, ο θάνατος του μπαμπά σηματοδοτεί και σπάει τον τελευταίο κρίκο της εντός εισαγωγικών αλυσίδας που τους κρατάει στο χωριό τους, στη Γαλλία, και μόλις σπάσει τις απελευθερώνει για να ζήσουν πραγματικά τη ζωή τους σαν νέες κοπέλες, οι οποίες είναι και άχρονες, δεν υπάρχει ηλικία δηλαδή που να προσδιορίζεται με σαφήνεια. Η φιγούρα λοιπόν η πατριαρχική μόλις καταρρύπτεται, χωρίς αυτό να έχει κάτω σκήμενο, μιλάμε για μια συγκεκριμένη ιστορία, έτσι, μόλις καταρρύπτεται υπάρχει απελευθέρωση και η μετέπειτα ζωή τους, που είναι η πραγματική τους ζωή με όλα τις τα χρώματα και τα επίπεδα. Παρακαλώ, κύριε Βαβαδάκη. Για τη θέση της γυναίκας. Δύσκολη ερώτηση και με πάρα πολλές συνιστώσεις. Το έργο είναι γραμμένο πάντως το 1991 και είναι μια περίοδος που είναι γραμμένο στη Γαλλία, είναι γαλλικό το έργο, αλλά και στην Ελλάδα και στη Γαλλία ήταν λίγο αδιανόητο να σκεφτούμε ότι θα φτάναμε σήμερα και να έχουμε, ας πούμε, πρόεδρο της Δημοκρατίας γυναίκα στη χώρα μας. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι η κοινωνία μας έχει κάνει βήματα μπροστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κρεμίσει το πατριαρχικό μοντέλο, και γι' αυτό παλεύουν και οι γυναίκες και οι άντρες πια, γιατί και οι άντρες είναι τυραννισμένοι από την πατριαρχία, και οι άντρες αισθάνονται το βάρος στις πλάτες που κουβαλάνε ως πατέρες, ως σύζυγοι, ως γη, όπως και οι γυναίκες. Οπότε νομίζω η κοινωνία μας τουλάχιστον έχει κάνει τα πρώτα βήματα προς μια νέα, ένα νέο μοντέλο συνύπαρξης μεταξύ των φύλων. Είναι πολύ σημαντικό μέσα από τέτοιου είδους θεατρικές περαστάσεις να δίνεις αυτές τις προκλήσεις, να δίνεις αυτά τα ερεθίσματα, και από την άλλη ο θεατής να δέχεται αυτή την πρόκληση, να θέλει να μεταφράσει αυτό το μήνυμα όταν υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα, κύριε Βαβαδάκη. Ναι, και μακάρι οι θεατές μας να, με την παράσταση να μπουν μαζί μας και μεταξύ τους, ενώ να μπούμε σε ένα γόνιμο διάλογο για το πώς μπορούμε να κάνουμε, ξαναλέω ότι το βασικό είναι να κάνουμε τη ζωή μας ευτυχέστερη. Είναι μικρή η ζωή μας και δεν αξίζει να παταλάμε σε προβλήματα και σε διαφωνίες. Απολύτως σωστό. Για τους συντελεστές της παράστασης θέλετε να μας μιλήσετε? Ναι. Η μετάφραση είναι του Νικηφόρου Παπανδρέου. Παίζουν η Ιωάννα Σταμούλη και η Σοφία Δερμιτζάκη. Σκηνικά κάνει η Ιωάννα Τσιγκένη. Κοντισμούς ο Αντώνης Αλεξάκης. Βίντεο η Μαρία Παπαδάκη. Φωτογραφίες ο Μάνος Πολιτάκης. Την αφήσα και το πρόγραμμα έχει σχεδιάσει η Νικολέτα Βασιλάκη. Και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Κατερίνα Βρυσινιτζάκη. Πόσες παραστάσεις θα δοθούν? Θα είναι 5 παραστάσεις. Η πρεμιέρα μας είναι την Παρασκευή 10 και παίζουμε μέχρι τις 13. Την Κυριακή όμως έχουμε διπλή παράσταση. Στις 7 και στις 9.30. Πάντα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, στην πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, για να γνωρίζει και ο κόσμος που μας ακούει. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κυρία Σταμούλη? Όχι. Όσον αφορά τους συντελεστές, θα είπε ο Μάνος εξαιρετικά. Μόνο να ενημερώσω ότι υπάρχει και η δυνατότητα να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, Συνοδό 1721. Μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι θα λειτουργήσει εκεί η προπόληση. Να είστε καλή και οι δυο σας. Και ήταν χαρά μας. Και εμένα δική μου χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.